στην παρουσίαση των 7 ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ στον νομό Μεσσηνίας, προχώρησαν σήμερα στελέχη του κόμματος στην Καλαμάτα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν οι Νίκος Κουτουμάνος, Χριστίνα Καντζιλιέρη, Αργύρης Σμυρνής, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, Σπύρος Νικολόπουλος, Στέλλα Χριστέα και Εύα Κουφαλάκου. Απευθυνόμαστε στο λαό της Μεσσηνίας και τον καλούμε σε αυτές τις εκλογές στις 7 του Ιούλη να ενισχύσει αποφασιστικά το ΚΚΕ. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ πρέπει να γίνει υπόθεση του λαού, του κάθε εργαζόμενου, επαγγελματία, αγρότη, του κάθε νέου και νέας, του κάθε συνταξιούχου. Μαζί να συναντηθούμε στη μεγάλη κήτη των αγώνων, να φουσκώσει το ποτάμι της οργής και να σαρώσει κάθε απογοήτευση και κάθε ητοπάθεια. Γιατί υπάρχει ελπίδα, υπάρχει δυνατότητα, αρκεί ο λαός μας να πιστέψει στη δύναμή του. Με το ψηφοδέλτιο που παρουσιάσαμε σήμερα στη Μεσσηνία αποτελούμε από νέους ανθρώπους, ανδιαφυσβήτητου ήθους, εντιμότητας, αγωνιστικότητας και συνέπειας, να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη να μην χαθεί καμία ψήφος για το ΚΚΕ. Παράλληλα και σταθερά, το ΚΚΕ με το ριζοσπαστικό του πρόγραμμα και την πολιτική του πρόταση από την επομένη ημέρα των εκλογών θα αποτίσει τον άλλο δρόμο ανάπτυξης με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και το λαό να έχει την πραγματική εξουσία. Τον μόνο δρόμο που μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες λαϊκές του ανάγκες. Θεωρούμε τα περασμένα ξεχασμένα. Απέναντίον, θεωρούμε εδώ και τώρα ανάκτηση των απολειών. Πρέπει να παλέψει το εργατικό λαϊκό κίνημα και πολύ περισσότερο να παλέψει για να βάλει πλώρη για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του 2019 και όχι να παζαρεύουμε πώς θα ζήσουμε με όρους προηγούμενων δεκαετιών.